Με αφορμή τη συζήτηση και την κύρωση στη Βουλή τη Έκτη Τροποποίηση τη Σύμβαση περί εκμετάλλευση υδρογοναθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγου, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο τη νέα παράταση στην ισχύ τη άδεια εκμετάλλευση του εξαντλημένου κοιτάσματο φυσικού αερίου στην Νότια Καβάλα, ορισμένε πλευρέ επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα περί δίθεν ευνοϊκή διάταξη για την Energy An. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία τονίζει τα εξή. Το κοίτασμα φυσικού αερίου στην Νότια Καβάλα έχει εξαντληθεί, εξού και η πρόταση της Energian ήδη από το 2011 για τη μετατροπή της άδεια εκμετάλλευσης σε άδεια αποθήκευσης φυσικού αερίου, πρόταση η οποία αν είχε γίνει δεκτή, η χώρα θα διέθετε ήδη εδώ και αρκετά χρόνια τη δική της αποθήκη και θα είχε στη διάθεσή της μια πολύτιμη υποδομή για τον μετριασμό των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Η νέα παράταση που δίνεται στην ισχύ της άδεια εκμετάλλευση είναι η 8η κατά σειρά. Αρχής γενομένης από το 2012, παρατάσεις δόθηκαν επί τριών διαφορετικών κυβερνήσεων και επί έξι διαφορετικών υπουργών περιβάλλοντος και ενέργειας, οπότε το αφήγημα περί προς την ενεργία είναι προφανές ότι δεν μπορεί να σταθεί με βάση Όλε οι παρατάσει έχουν χορηγηθεί με την προοπτική της δημιουργία της υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου, η οποία ως σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτή, ενώ πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η διεθνή διαγωνιστική διαδικασία από το Ταμείο Αξιοποίηση Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου. Από τις παρατάσεις εξυπηρετείται το ελληνικό δημόσιο. Η λήξη της ισχύω της άδεια εκμετάλλευση θα σήμαινε ότι η παραχώρηση της νότιας καβάλας θα επιστρεφόταν από την Ενεργία στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο αμέσως θα καθίσα το υπεύθυνο για τη συντήρηση, φύλαξη και διασφάλιση των συνθήκων ασφαλείας τη εξέδρα ΚΑΠΑ, η οποία βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου τη Καβάλα. Και επιπλέον το ελληνικό δημόσιο θα βρισκόταν αντιμέτωπο με σημαντικά κόστη αποψήλωση ενό ανενεργού πλέον εξοπλισμού. Το εξαντλημένο κοίτασμα τη Νότια Καβάλα έχει προπολού πάψει να βρίσκεται στου επιχειρησιακού σχεδιασμού τη Energian, η οποία επιπροσθέτω έχει την υποχρέωση διαρκού συντήρηση τη εγκατάσταση ώστε αυτή να διατηρείται σε συνθήκε ασφαλού λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, η Energian είναι έτοιμη να επιστρέψει την παραχώρηση τη Νότια Καβάλα στο ελληνικό δημόσιο όποτε τη ζητηθεί.